Στο πλαίσιο λοιπόν να πω για να κάνω μια εισαγωγή για τα παιδιά που έχουν έρθει τώρα, για τον Πέτρο και τη Στέλλα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου που κάνουμε κάθε Τετάρτη, σχεδόν κάθε Τετάρτη, έχουμε στου κρατικού, έρθαν κάποιου περιλήψει εδώ στο Πέτρο τώρα. Κάναμε την προηγούμενη, πριν από τα Χριστούγεννα, κάναμε για του 7 σοφού, την έχει την περιλήψη στην έδωσα προηγουμένω. Και σήμερα θα συζητήσουμε για το συμπόσιο των Επτασοφών, που είναι ένα έργο που έγραψε ο Πλούταρχος για μια φανταστική συνέντευξη που έκαναν οι Επτασοφοί στο Λέχιον της Κορινθίας. Εδώ είναι προσκλήσεως του Περιάνου, του Περιάνου της Κορινθίας. Αυτό είναι σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Μου έρχε εμένα να εξηγηθώ το έργο του Πλουτάρχου των 7 σοφών συμπόσιο. Το συμπόσιο των 7 σοφών ανήκει στα ηθικά του Πλουτάρχου και στα ηθικά του Πλουτάρχου βασικά συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα εκτός από τους βίους που έχει συγγράψει ο Πλούταρχος. Αυτό το έργο ήταν σε διάφορα φύλλα πεταμένα και εκεί γύρω στον 13ο-14ο αιώνα, το 1265 και μετά, ένας μοναχός βρήκε σκόρπιες σελίδες, τα έβαλε σε μια σειρά και μας προέκυψε να έχουμε το έργο. Να πούμε δύο πράγματα για τον Πλούταρχο. Γεννήθηκε στη Χερόνια το 47, 45, 47 μετά Χριστόν και πέθανε περίπου στο 120, ίσως και λίγο αργότερα. Και προερχόταν από μια εύκολη οικογένεια. Στην ουσία, αυτό που ο άνθρωπος αυτός έλαβε μια πολύ καλή παιδεία, επειδή ήταν πλούσια οικογένεια. Πήγε στην Αθήνα, έκανε διάφορα, ταξίδεψε πολύ. Αλλά αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι ήταν πολιτικός στον τόπο του. Να σκεφτούμε ότι την εποχή που έζησε ήταν Ρωμαιοκρατία και επίσης ήταν ένας από τους δύο ιερείς ένα από τις δύο θέσεις των ιερέων στο Ναό των Δελφών. Άρα ήταν ένας σημαίνων άνθρωπος εκείνη την εποχή στον ελλαδικό χώρο. Αυτά είναι με δύο λόγια το βιογραφικό του, για να μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή η Ρωμαιοκρατία, και επίσης πολύ ένας σπουδαγμένος άνθρωπος, ένας ηγέτης στον τόπο του και ιερέας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ήταν ιερέας στους Δελφούς. Άρα έγραψα αυτό το έργο, δεν βρήκα περίπου πότε, αλλά τέλος πάντων, ο τόπος που γράφει αυτό το φανταστικό συμπόσιο έγινε στο Λέχιο, έξω από την Κόρινθο. Και αυτή την συνάντηση, αυτό το συμπόσιο έγινε από πρωτοβουλία του Περιάνδρου. Ο Περιάνδρος ήταν, να πούμε δύο λόγια, μιας και τον αναφέρουμε τον Περιάνδρο. Ήταν ένας από τους 7 σοφούς, ο Περιάνδρος, και ήταν τύραννος Κορίνθου, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον Κύψερο. Τώρα, μας φαίνεται λίγο παράξενο
να είναι και τύραννος, αλλά να είναι και σοφός, να χαρακτηρίζει σοφός. Σοφούς στην αρχή Ελλάδα δεν ήταν κάτι σαν τους φιλοσόφους, ας πούμε, σαν τον Πλάτων. Ήταν οι σοφοί στην αρχή Ελλάδα, θεωρούνταν αυτοί οι οποίοι είχαν εμπειρία, ήταν πολιτικοί και είχαν έναν ορθολογισμό, εισαγωγικά ορθολογισμό, ότι δεν ήταν, αλλά ήταν πολιτικοί. Άρα στο έργο αυτό οι 7 σοφοί ήταν όλοι τους πολιτικοί. Βέβαια, οι 7 σοφοί στην Ελλάδα, ανάλογα και με τον συγγραφή, γιατί έχουν, οι 7 σοφοί δεν προέκυψαν την εποχή που έζησε, δεν είναι ένα πρωτότυπο έργο. Υπήρχαν ιστορίες, συμπόσια για τους 7 σοφούς πριν και από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας πρέπει να πήρε στοιχεία από αυτά τα έργα που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, έκανε το δικό του συμπόσιο, που ήταν το Περιέρωτος στην ουσία. Και ο Πλάτωνας έγινε ο πατέρας αυτού του τύπου των έργων που γραφτήκαν από εκεί και πέρα, από τον Πλάτωνα και μετά. Ο Πλούταρχος στην ουσία, γράφοντας αυτό το έργο, διότι διαβάζοντας το αρχίζει και αναρωτιέσαι γιατί το έγραψε. Μοιάζει εξωτερικά μόνο με το συμπόσιο του Πλάτωνα, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί το έγραψε. Είχε ένα στόχο. Ο στόχος του ήταν έγραψε αυτό το έργο για να είναι σύμφωνα με τις αρχές του και ζητάει να διδάξει μέσα από τα λεγόμενα των 7 σοφών μέσα από αυτό το κείμενο τις ηθικοκοινωνικές του αρχές για την αληθινή ευδαιμονία του ανθρώπου σαν πολίτη και ως ατόμου. Στην παλιότερη εποχή που είχαν οι πόλεις κράτη, ήταν μια ιστορία. Ο Πλάτωνας το έγραψε για άλλους λόγους. Τώρα αυτή την εποχή δεν υπάρχει πόλεις κράτος. Εντάξει, υπάρχουν κάποια, αλλά δεν είναι της κλασικής εποχής. Άρα η τάση του Πλουτάρχου ήταν να διδάξει τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ιστορίες, όπως αυτή την ιστορία, το συμπόσιο των 7 σοφών. Αυτή ήταν ο κεντρικός του στόχος. Τώρα πάμε μέσα στο κείμενο. Αυτό το συμπόσιο δεν έγινε μόνο με 7 σοφούς, υπήρχαν και αρκετοί περισσότεροι. Αλλά όμως να τους ονομάσουμε, να πούμε ποιοι ήταν, ας πούμε, αυτοί που είναι, να ονομάσουμε ποιοι είναι. Είναι ένας από τους σοφούς, είναι ο Σόλωνας, ο νομοθέτης της Αθήνας, ο Περιάνδρος, ο Πιτακός, που ήταν κάτι σαν δικτάκτορας, ας πούμε, στην Μυτιλήνη, ο Κλεόπουλος από τη Λίνδο, ο Βίας, που ήταν δικαστής στην Πριγίνη, ο Χίλων, που ήταν από τη Σπαρτή, και υπήρχαν και αρκετά άλλοι, μια σειρά από άλλους ανθρώπους, αλλά αυτοί που βασικά διαλέγονται, γιατί είναι ένας διάλογος, δεν είναι αυτό που γίνεται, το φυσικό θέμα της συζήτησης ήταν η πολιτική, γιατί όλοι αυτοί ήταν πολιτικοί και νομοθέτες και δικαστές. Το έργο χωρίζεται σε 3 μέρη, σε μια εισαγωγή, σε ένα κύριο μέρος και έναν επίλογο. Στην εισαγωγή εμφανίζεται βασικά στην εισαγωγή ξεκινάει το έργο όπου ο Διοκλής, ο Μάντης Διοκλής, αναλαμβάνει να περιγράψει το συμπόσιο
όπως εννοείται ότι το βίωσε, το έζησε, και ότι συναντήθηκε με τον Δαλή και πήγανε πεζός, περπατώντας, και όχι να πάρουν την άμαξα του στην ουσία έδειξε ότι ο Θαλής δεν επιζητούσαν κανείς από τους σοφούς, βασικά ο Θαλής πλούτο, ευκολίες κτλ. Περπατήσανε και πήγανε πήγανε εκεί που θα γινόταν το συμπόσιο, και πριν μαζευτούν και ξεκινήσουν το συμπόσιο, κάνανε ένα απλό δείπνο, το οποίο ο Διοκλήτης το περιγράφει σαν λιτότατο. Στο κύριο μέρος αναπτύσσεται διαλογικά κυρίως το κύριο θέμα, και η αφορμή και ξεκίνησε η συζήτηση ότι μια επιστολή του βασιλιά της Αιγύπτου, την οποία ο Νιλόξενος την έφερε και την έδωσε στον Βίαντα, όπου εκεί υπήρχε το αίτημα και διαβάστηκε ανοιχτά, ο οποίος είχε ένα θέμα έναντι του άρχοντα της Αιθιοπίας, ότι του πρότεινε το πρότυπο να πιει ο Βίας τη θάλασσα. Ναι. Και τέλος πάντων, και πώς θα γίνει αυτό. Το έπαθος της λύσης του προβλήματος θα ήταν ότι θα χωρίζανε κάποια εδάφη. Δηλαδή, αν δεν έδινε μια σοφή λύση ο Βίας, θα παραχωρούσε κάποια εδάφη του κυριαρχούς ο Βίαντας. Διαφορετικά, αν έχανε ο άλλος. Ήταν λιγάκι ένα παράξενο σαν θέμα που ανοίξανε, και απάντησε ο Βίας ότι εγώ θα αρχίσω να πίνω τη θάλασσα αν σταματήσεις τους ποταμούς που χύνονται μέσα στη θάλασσα. Και εκεί ξεκινάει μια συζήτηση όπου τέθηκε ένα πρώτο θέμα περί Τυριανίδους. Ο κύκλος των συζητήσεων ήταν ότι ξεκίνησε πρώτα ο Θαλής, είπε τη γνώμη του περί Τυριανίδος, μετά και ο καθένας έλεγε μια γνώμη. Θα το διαβάσω λιγάκι, μερικά σημεία, για να έχουμε μια αίσθηση το πώς περιγράφεται και αναπτύσσεται το θέμα. Και λέει, ο Χίλων τότε παρατήρησε ότι σωστό ήταν το λόγο να αρχίσει ο Σόλωνας, όχι μόνον επειδή ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία, επίσης βρισκόταν και στην πρώτη θέση όπως ήταν στη μέλη στο συμπόσιο, αλλά διότι κατήχε το μέγιστο και τη λιότητα των αξιώμα ως νομοθέτης των Αθηνών. Τότε ο Νιλόξενος είπε ότι πολλά πράγματα διοκλή που πιστεύονται δεν είναι αληθή, και ευχαριστούνται πολύ και οι ίδιοι να πλάττουν για τους σοφούς διαδόσεις ανάγνωστους κτλ. Και έρχεται τώρα ο Σόλων να πει τη γνώμη του, γιατί λέγανε τις γνώμες τους, δηλαδή αυτό που πιστεύανε. Λέει ότι εγώ νομίζω ότι ο βασιλέας και η τυράννος θα γίνεται ιδιαίτερος ένδοξος αν αντί της μοναρχίας εγκαθίδραει στους πολίτες τη δημοκρατία. Αυτή ήταν η άποψη περί της μοναρχίας του, ότι δεν είναι σωστή η μοναρχία, πρέπει να εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Δεύτερος ο Βίας είπε, εάν είχε ως τρόπος διαγωγής στους νόμους της πατρίδας του. Μετά από αυτόν ο Θαλής πρόσθεσε ότι ευδαιμονία να άρχοντος νομίζει αν γεράσει και αποθάνει από φυσικόν θάνατο. Γιατί φαίνεται
στην αρχαιότητα κανείς τυράννος δεν πέθανε, δεν έφτανε στο τέλος, δεν έχανε τη ζωή του με κάποιο τρόπο και όχι από φυσικά αίτια. Τέταρτος, ανάκασης, εάν δεν είναι μόνον αυτός φρόνιμος. Πέμπτος, ο Κλεόπουλος, εάν δεν έχει εμπιστοσύνη εις καθένα από εκείνους που συναναστρέφεται. Μετά ο Πιτακός είπε, αν ο Άρχον κάνει συμπικός του να φοβούνται όχι αυτόν, αλλά για αυτόν. Και ο Χίλων είπε ότι ο Άρχον δεν πρέπει να σκέφτεται εις τίποτα ο συνητός, αλλά εις όλο ως αθάνατος. Δηλαδή, βλέπουμε έναν διάλογο που δεν γίνεται μια ανάπτυξη σε βάθος των θεμάτων, αλλά ήταν ψηλό σαν απόφευγα. Ο καθένας έλεγε μια γνώμη. Έτσι είναι γενικά όλο το κείμενο γραμμένο. Και κατόπιν το θέμα της τυραννίας μπήκε και το θέμα της δημοκρατίας. Πάλι υπήρξε μια σειρά συζήτησης και έτσι συνεχίζει εν γέννη όλο το κείμενο και μετά από αυτό το κομμάτι πάνε περί της πώς κυβερνάτε όχι μονάχα ένα κράτος ή μια πόλη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πώς κυβερνάτε μια οικία. Άρα βλέπουμε ότι προοδευτικά διάφορα θέματα μπαίνανε στη σειρά, πέραν όλοι μια σειρά, έλεγε ο καθένας μια γνώμη, και ας πούμε παράδειγμα της πόλης είπε ότι και τα βασίλεια ολίγε τα κυβερνούν ενώ οίκον έχουν όλοι. Ευθύζω όμως του διακόπτη ο Αίσοπος, γιατί συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση και ο Αίσοπος, ότι εδώ τον παρουσιάζει τον Αίσοπο να λέει διάφορα χαριτωμένα και είπε συγκεκριμένα ο Αίσοπος ότι ότι από όλους πρέπει να εξαιρεθεί ο ανάρχασης για το θέμα της οικίας, της κυβέρνησης οικίας, διότι οι σκήτες δεν έχουν οικίες, αλλά περιφέρονται μέσα σε άμαξες. Ο ανάρχασης των αποστομών αμέσως και του δικτύου δεν έχει σαφή αντίληψη της έννοιας της οικίας, δηλαδή γίνονται διάφορες συζητήσεις οι οποίες δεν είναι σε βάθος, είναι γνώμες. Στο τέλος υπάρχει μία τελειώνει εφόσον συζητώνται διάφορα θέματα και τελειώνει στον επίλογο με, με τον μύθο του Αρίωνος που εσώθη από τα αποδελφίνια και στο τέλος κλείνει ο σόλων τη συζήτηση. Είναι αρκετά δύσκολο να μαζέψεις όλη αυτή την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην ουσία αυτός ήταν ο στόχος του Πλουτάρχου, ήταν να δείξει ότι υπάρχουν αυτοί οι σοφοί και αυτοί οι σοφοί λένε κάποια σοβαρά θέματα με κάποιον τρόπο. Βεβαίως υπήρχε, δεν ήταν ένα κλειστό κύκλωμα, ήταν και όλοι αυτοί, δηλαδή στο συμπόσιο συμμετείχε καταρχήν ο Θαλής. Ο Θαλής ήταν από τη Μίλτο, είναι αρκετά γνωστά, θα τα συζητήσουμε για την επόμενη φορά που θα είναι ο Θαλή. Ήταν ο Χίλων, ο Πιτακός, ο Δίας, ο Πλεόπουλος, ο Σόλων, ο Περιάνδρος, ο Ανάρχασης. Και ο Ανάρχασης ήταν μεταξύ των 7 σοφών. Αυτός ήταν σκήθης και καταργόταν από βασιλικό γένος και μητέρα, Ελληνίδα. Ήταν επίσης παρόν και ο Αίσοπος, γνωστός μυθοποιός από τη, από τη Φρυγία. Ήταν δούλος του Σαμίου, φιλοσόφου Ιάδωμος, από τη Σάμο. Ιάδωμος και έζησε περί το μέσα του 6ου αιώνα. Ο Χερσίας, μνησίφιλος, η μέλισσα σύζυγος του Περιανδρού ήταν παρούσα.
αλλά δεν, και άλλη μια γυναίκα η Ερμητής, αλλά αυτές δεν είχαν βέβαια κάποιον σοβαρό ρόλο και μιλήσαν καλά καλά. Οι 7 σοφοί που εμφανίζονται στο συμπόσιο του Πλουτάρχου εμφανίζονται με τα γνωμικά τους, το κύριο χαρακτηριστικών αυτών. Η πολιτική τους σύνεση και πείρα διακρίνεται στους λόγους τους και υπάρχει μια λακωνική βραχυλογία, δηλαδή δεν αναπτύσσανε σε εύρους, ήταν πολύ έτσι λυτοί σε αυτά που λέγανε. Βέβαια ο Σόλωνας ήταν αυτός που μέσα στο κείμενο ανέπτυσε με αρκετά λόγια και ένα ωραίο εδάφιο μέσα εδώ ήταν ότι μια διαφορά που υπήρχε γύρω από το θέμα της αποχής από την τροφή. Ο Σόλων υποστήριζε την πλήρη ή δυνατόν την πλήρη αποχή από την τροφή και ήρθε βέβαια σε σύγκρουση με έναν γιατρό ο οποίος έλεγε ότι αν έπεισε μια θεωρία κοινωνική ότι μέσω της τροφής οι άνθρωποι συζητάνε, κάνουν, ράνουν, δηλαδή η διατροφή και ο τρόπος που τρως, ας πούμε, αναπτύσσει σχέσεις οικογενειακές, κοινωνικές κτλ. Πολλά περισσότερα δεν θα σας πω. Προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα, όχι ακριβώς το τι λέγεται μέσα, αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο μένει το διαβάζεις σχετικά ευχάριστα, αλλά δεν πάει σε βάθος, δηλαδή δεν είναι ένα κείμενο φιλοσοφικό που πιάνει ένα θέμα και αρχίζει και το αναλύει. Είναι ένα θέμα ότι βρεθήκανε μια ομάδα ανθρώπων, εκ των οποίων οι 7 σοφοί, και εκφράσανε κάποιες γνώμες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ήταν ούτε σωστό ούτε λάθος, αλλά ανάλογα και με τις πόλεις από τις οποίες ερχόταν ο καθένας για τις χώρες αντίστοιχα, πώς ο βίος θα γίνει ευδαίμων στους ανθρώπους, δηλαδή. Μπορούμε να συζητήσουμε ίσως μερικά κομμάτια, εγώ δεν έχω να πω πολλά περισσότερα. Αν θέλετε κάποιο κομμάτι να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά μέσα στο κείμενο. Ναι, εγώ θα ήθελα να μιλήσω πιο αναλυτικά, να κάνω μεγαλύτερη κουβέντα πάνω σε αυτό, παρότι έγινε μια διάκριση σχετικά με το πόσο σε βάθος, αλλά λόγω της, ας πούμε, της ταυτότητάς μου, ως είναι πολύ ιδιαίτερο το ζήτημα αυτό. Δεν το έχω πολύ. Τις σχέσεις είναι πολύ σωστή αυτή η έκφραση. Κατά τη γνώμη μου, τα βασίλεια ολίγοι τα κυβερνούν, ενώ οίκον έχουν όλοι. Είναι μια καλή, μια ωραία ατάκα γύρω από το πώς αντιμετωπίζεται αυτό που λέμε πολιτική, δεν ξέρω. Με παραπέμπει στο γνωστό, το προσωπικό είναι πολιτικό που λένε. Και κυρίως το γεγονός ότι όπως γράφεις εδώ, γράφεται εδώ, γίνεται μια επίσης διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που περιφέρονται μέσα σε άμαξες και όχι σε αυτό που λέμε εδραίος βίος. Γιατί υπάρχει, ξέρεις, στην ιστορία της, τουλάχιστον από λόγες αρχιτεκτονικής, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα και ιστορικά, ανάμεσα στο πότε, ας πούμε, οι άνθρωποι σταμάτησαν να κινούνται νομαδικά και απέκτησαν αυτό που λέμε εδραίο βίο όταν ανακάλυψαν την καλλιέργεια, δηλαδή βρέθηκε ο τρόπος να καλλιεργούν και γι' αυτό πλέον εγκαταστάθηκαν μόνοι.
Και από άποψη έτσι, αρχιτεκτονικής, με ενδιαφέρει αυτό πολύ περισσότερο. Σπάνι είναι, είναι δύο τα θέματα, γιατί το πρώτο θέμα το διαβάσουμε από μέσα, δεν είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι αυτό για να το δούμε πώς έχει. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει την παρατήρηση με τον σχέδιο. Επειδή ήταν νομαδικός λάθος της ουσίας, δεν είχαν μόνιμο τόπο κατοικίας, αλλά βέβαια ήταν πείραγμα περισσότερο, ότι αν είναι να μιλήσουμε για την οικονομία του οίκου, της πόλης ή του χωριού, ας πούμε, κτλ. Τον κύριο αυτόν, ας πούμε, τον ανάγκασε να μην τον έχουμε μέσα στην συζήτηση, διότι αυτός δεν έχει μείνει ποτέ σε σπίτι. Αλλά πάμε στην κυβέρνηση του οίκου. Να ξέρετε ότι αυτά εδώ, κυρίως, έχουν παρθεί από την κείμενο μετάφραση και ερμηνεία, είναι από τον Εμμανουήλ Δαβίδ, νομίζω του 32. Είναι 1932, ήταν μία από τις πρώτες εκδόσεις, αν ήταν. Και αυτά μην είναι για την αίθουσα που την δικάμε, είναι δάνεια από το βιβλίο αυτό. Έχει και ενδιαφέρον γιατί η μετάφραση, η απόδοση στην ελληνική είναι στην καθαρέωση. Συλλογία, δηλαδή. Ναι, συλλογία της εποχής. Και λέει, σοφοί άντρες, πώς πρέπει να ερωτώνται οι σοφοί άντρες, πώς πρέπει να κυβερνά το οίκος. Διότι η βασιλεία και πόλεις, οίκον που λίγοι κυβερνούν, ενώ αστεία σχεστικά όλοι έχουν. Ο έσωπος τότε γέλαζε και είπε, α, όχι, εφόσον τουλάχιστον εις όλους λογαριάζεις και τον ανάρχασιν, διότι αυτός δεν έχει, σπίτι δεν έχει, περηφανεύεται μάλιστα που είναι άοικος και μεταχειρίζεται άμαξα. Καθώς λέγουν και δια των ήλιων ότι περιφέρεται μέσα εις ένα άρμα και έχει διαμονή του άλλοτε άλλο μέρος του ουρανού. Θανά, συγγνώμη, το άϊκος πώς είναι στην αρχαία, ανέστιος. Μισό λεπτό. Άϊκος. Τούτο αγαρίκος που και έστειν, αλλά σε μία το άϊκος. 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 Χωρίς οίκο. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ωραία. Γιατί πήγε το ανέστιο γενικώς. Ναι. Πώς. Ανέστιος. Από το εστία. Α, από το εστία. Όχι. Άγιος. Ο οίκος για την εστία έχει μια διαφορά. Έχει, ναι. Ο οίκος είναι το συνολικό κύτταρο παραγωγής της εποχής. Δηλαδή ο οίκος ήταν που παράγει και τα σιτάρια κλπ. Είναι ο οίκος. Ναι. Το λέμε και σήμερα με οίκος. Ναι. Κρασιών και τυπά, ενώ η εστία είναι το περιορισμένο κομμάτι του κατάλημα. Το κατάλημα. Στην ουσία είναι ο τόπος που συγκεντρώνεται η ασκούμενη οικογένεια. Μαζί με το σαλόνι, θα λέγαμε. Ο όρος ανέστιος είναι εκπληκτικό, δεν το ρωτάω. Ανέστιος όταν δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ναι, είναι ο μερικός για τους μυστήρες. Αν δεν το ξέρω. Δεν ρώτησα. Υπήρχε και ο οικίσκος. Το κάναμε στο. Ναι, το κάναμε στο. Ποιος στα αγγλικά. Τι θα πει οικίσκος. Ο οικίσκος ήταν. Ο μικρός. Ένα σπιτάκι που είχε μέσα. Ήταν το χτισμό. Που ήταν για την πόρνη που είχε ο. Α, ναι. Ο ιδιοκτήτης. Εδώ είχε την μπουτάνα μας. Όμως, εγώ έχω αγοράσει τη Σάρμο έναν οικίσκο του 1890. Και κάθε φορά με τον αρχιτέκτο, τώρα με τους σεισμούς, πρέπει να πάρουμε δάνειο γιατί θα πέσει το σπίτι. Και γράφει το συμβόλαιο οικίσκος. Στη Σάμο λένε τα πυργάκια. Δηλαδή τις αγροτικές κατοικίες που χρησιμοποιούσαν οι τότε του 19ου δηλαδή, αιώνα. Αυτό είναι το κτιστό ενός μέσα. Μια μεγάλη περιοχή, ένα μικρό κτιστό. Αυτό που κάναμε το Χαρμίδι εμείς. Έλεγε για τον οικίσκο που είχε τη γυναίκα που την είχε για όταν η γυναίκα του σήμερα δεν μπορούσε να είχε το θυμάσαι που μας το έλεγε ο... Το έλεγε οικίσκο, ότι ήταν ένα σπιτάκι που ήταν στην άκρη του. Ναι. Ήταν... Πήγε ένα μικρό κτιστό σε ένα μεγάλο χώρο. Και βέβαια ο Άϊκος ανάχρησης απαντάει σε αυτό που είπε ο Έσοχος, ότι δια τούτο ακριβώς είτε μόνος αυτός μεταξύ των Θεών είτε περισσότερο από όλους είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος και εξουσιάζει όλα, δεν εξουσιάζεται δε από κανέναν, αλλά βασιλεύει και διευθύνει το άρμα του.
Συ όμως δεν εννοείς πόσο το άλμα του είναι υπερβολικά ωραίο και θαυμάσιο κατά το μέγεθος. Είδε άλλος, δεν θα το παραβάλεις, δεν θα το παρέβαλες με τα ειδικά μας, αστειευόμενος για να κάνεις τους άλλους να γελάσουν. Μου φαίνεται μάλιστα έσωπε ότι οίκον θεωρείς αυτά τα στεγάσματα από ξύλα και πυλών και κεραμίδια, καθώς τα ενόμιζες κοχλία και όχι το ζώο, αλλά το κέλυφός του. Εξηγείται λοιπόν γιατί ο Σόλων σου υποψένησε γέλατα, όταν είδε το παλάτι του Χρήσου στολισμένο με πολυτέλεια και δεν είπε αμέσως ότι ο κάτοχος του ζει εκεί μέσα ευτυχής και μακάριος, και τούτο διότι ήθελε να ειδεί τα αγαθά που ήσαν εντός του και όχι πλησίον του. Ενώ εσύ φαίνεσαι ότι δεν ενθυμίσαι ούτε την αλόπεκα του μύθου σου, εκείνη όταν καλτήρθε εις το διαγωνισμό ποικιλίας με την Παρδάλη, εζήτησε από το δικαστή να γνωρίσει καλά τα μέσα της, διότι εξ αυτών θα αποδειχθεί περισσότερο ποικίλη. Ενώ εσύ γυρίζεις και κοιτάζεις τα έργα που κάνουν χτίστε και λιθοξόοι και νομίζεις ότι ο οίκος είναι αυτά και όχι όσα έχει μέσα του και ειδικά του καθένας. Δηλαδή τα τέκνα του και τη συζυγική του ζωή και τους φίλους του και τους υπηρέτες του, μαζί με τους οποίους όταν έχουν νουν και φρόνηση και αν ακόμα μέσα εις μυρμήκων υπηνών φωλέαν ζει και καρπούται τα υπάρχοντά του, έχει καλόν και ευτυχόν και ευτυχή οίκον. Λοιπόν, είπε, αυτά και ως απόκριση στον έσοχο προσφέρω και ως συμβολή μου για τον Διοκλή. Η άλλη δε δίκαιον είναι να είπε ο καθένας τη γνώμη του. Έτσι λοιπόν ο Σόλων είπε ότι ο άξιος ύπος φαίνεται εις αυτόν εκείνος όπου η περιουσία μήτε όταν την αποκτούν παρακολουθεί αδικία, μήτε όταν τη φυλάτουν δυσπιστία, μήτε όταν την εξοδεύουν τάνη. Ο δε βίας εκείνος όπου ο οικοδεσπότης είναι μέσα εξαιτίας πρωτοβουλίας θείουτος, ο οποίος είναι έξω εξαιτίας του νόμου. Ο θαλής εκείνος όπου είναι δυνατόν εις τον οικοδεσπότη να έχει πολύ καιρόν διαθέσιμον, ο δε κλεόβουλος, αν ο οικοδεσπότης έχει περισσότερους που τον αγαπούν παρά που τον φοβούνται. Ο Πιτακός είπε ότι άριστος οίκος είναι εκείνος που δεν χρειάζεται τίποτα περιττών και δεν στερείται τίποτα αναγκαίων. Ο δε Χίλων είπε ότι πρέπει ο οίκος να ομοιάζει κυρίως με πόλη βασιλευωμένη. Έπειτα επρόσθεση ότι και ο Λυκούργος είπε εις εκείνον του συνιστάνει εισαγάγει δημοκρατία εις την πόλη, εσύ πρώτος κάνει δημοκρατία εις το σπίτι σου. Λοιπόν, αυτό ήταν η συζήτηση πως... Λοιπόν, Νίκο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω μόνο ότι με πιο σύγχρονους όρους γύρω από αυτή τη σχέση εδραίου και δεν ξέρω τι, βίου και νομαδισμού, θυμάμαι τότε που ήμουν στη διαδικασία εκπόνησης, κυρίως οι μεταστρουκτουραλιστές, μεταδομιστές όπως ο Ντελέζ, ο Ζιλ Ντελέζ, τον έχει τον όρο νομαδικότητα μέσα, σαν αν θέλεις, σίγουρα θέλοντας να δηλώσει ας πούμε, την καινούργια εποχή, η οποία έχει να κάνει πιο πολύ με τις μεταφορές, μετακινήσεις, παρά με την έννοια ας πούμε, του τότε εδραίου και νυν, ας πούμε, πάτριου εδάφους. Οπότε είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις μέρες μας έτσι, στα κινηματικά κυρίως, στέκια, η νομαδικότητα σαν κάτι το οποίο πολιτισμικά έχει επέλθει μέσα από την όλη αυτή θεωρία την φιλοσοφική που είναι κοσμοπολιτισμός, διεθνισμός ή παγκοσμιοποίηση και που έχει κατά τη γνώμη μου καταγωγή γύρω σε αυτό το ζήτημα που είναι
το σταθερό, δηλαδή το σπίτι το οποίο είναι η πατρίδα σου, είναι η επιστροφή του Οδυσσέα, είναι δηλαδή το Patreon που λέτε, σταματάει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς που είναι τόπος καταγωγής ή γέννησης και μέσα από αυτή την έννοια, φιλοσοφικά θα έλεγα, της νομαδικότητας, ερχόμαστε στη σημερινή εποχή στην καλούμενη παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει ένας νομαδισμός, ιδίως τώρα με, με την τελεργασία, υπάρχουν ομάδες εδώ. Ναι. Διαδραζόμενοι ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αυτό το απόσπασμα της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ τους. Το πώς, δηλαδή, εγώ σήμερα το ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ δηλαδή, για την ανάλυση αυτή που έγινε τελικά. Έχει ενδιαφέρον ότι καθένας λέει μια γνώμη κάτω από τη δικιά του θέση ή και ιδεολογία που φέρει. Αυτός που πιστεύει στην τυραννία, σου λέει να το κυβερνάς ως βασίλειο, ο άλλος το λέει αλλιώς. Δηλαδή το κείμενο εδώ πέρα δεν καταλήγει σε κάποιο κοινό, σε ένα, ας πούμε, για το θέμα της οικίας, δεν καταλήγουν όλοι μαζί σε κάτι κοινό πώς θα πρέπει να διοικείται μια οικία. Ο καθένας έχει μια άποψη την οποία την εκφράζει. Την εκφράζει χωρίς να λέει πολλά λόγια, κάτω από το σχετικό το δικό του. Ακόμα και αυτός που είναι νομαδικός, λέει εγώ, το υπερασπίζεται και λέει αυτό που νιώθει και ότι είναι ένα πολιτιστικό πράγμα το πώς βλέπεις την οικία στο σπίτι σου, πώς ζεις, πώς είναι κτλ. Δεν είναι 20 κεφάλια, είναι 20 τα παιδιά μας. Αν τελειώσαμε τον Νίκο, να πω από κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω λιγάκι για την αρχή του έργου που αναφέρει το ένιγμα με τον Θαμάσιο. Ναι, μην εκπίνει την Ελλάδα. Ναι. Είναι, νομίζω, αυτή η εισαγωγή την κάνει ο Πλούτακος γιατί θέλει να μας πει. Γνώμη είναι αυτή, είναι να μας πει ότι είναι κάπως ηρακλητικός, δηλαδή και όταν λέμε θάλασσα, τι εννοούμε. Τι ροή. Άμα πεις θάλασσα και εννοείς κάτι. Αυτό το κάτι όμως επειδή μεταβάλλεται συνεχώς, δεν μπορεί να το πεις αλλά πιέσαι αυτό, για να σου πει εντάξει, σταμάτα στα ποτάμια για να το πιω εγώ. Και αυτή είναι η λύση σε αυτό το αίτημα του βασιλιά. Αυτό είναι καθαρά ηρακλητική για μένα τοποθέτηση. Δηλαδή, βάζει ένα ένιγμα πώς θα πει στη θέση τη θάλασσα και να πάρει τις πόλεις. Και του λέει ο άλλος, εντάξει, σταμάτα στα ποτάμια, γιατί θα πει και στη θάλασσα τώρα που είπε σου. Για αυτή τη θάλασσα που μιλάει. Αυτή που λέει και ο κρατήλος. Είναι κρατήλος και δεν είναι κρατήλος. Ο ειδής, άπαξ. Ο κρατήλος λέει άπαξ, δεν μπορεί να πει στο ίδιο φορά. Αλλά εδώ τουλάχιστον δεύτερη φορά. Και νομίζω ότι είναι τυχαίο που το ξεκινάει έτσι το συμπόσιο. Τι να μας πει ότι, κοιτάξτε, ό,τι λέμε έχει μέσα του το μεταβλητό και την αλλαγή και το... Τη ροή, τη ροή του... Νομίζω όμως ότι δεν το λέει. Δεν το λέει γι' αυτό. Δεν το λέει γι' αυτό. Το λέει γιατί είναι ο Αριστοτέλης βασιλιάς, ο ένας της Αιγύπτου, ο άλλος της Αιθιοπίας, και παίζουν τώρα παιχνίδια μεταξύ τους. Ναι, εντάξει, το λέει, κάνουν πολλά καλαμπούρια μεταξύ τους, το λέει αυτό. Κάνουν πολλά καλαμπούρια και ένα από τα καλαμπούρια είναι αυτό το ένιγμα που έλαβε και ζητάει από το βία. Προσέξτε, δεν θέλει να τονίσει τα καλαμπούρια που κάνουν αυτοί οι δύο. Θέλει να τονίσει ότι ο βίας, που ήταν σοφός πραγματικά, έδωσε την απάντηση. Και του λέει ο Δία, πήγαινε πες του ότι μπορώ να τον πει ότι θάλασσα αρκεί να σταματήσει τα ποτάμια πρώτα. Άρα αυτό μπορεί να σταματήσει τα ποτάμια, δεν πει μου λέει ότι θάλασσα τη συγκεκριμένη, αυτή που είναι τώρα. Νομίζω έχει να κάνει με την... Εγώ το αντιμετωπίζω διαφορετικά, ότι... Κοίτα, έτσι το είδα. Εγώ νομίζω, έτσι όπως το κατάλαβα από το κείμενο, ότι κάτσουμε τι ασχολείται τώρα δύο βασιλιάδες, αντί να κάτσουμε να δούμε τα θέματα, δηλαδή να εξετάσουμε τα απορριτεύματα. Έχει πιο βαθιά
πιο βαθύ νόημα. Δεν ξέρω πότε μπορεί να έχει δίκιο. Για την απάντηση του βία γίνεται πιο βαθύ το νόημα. Κοιτάξτε το φιλοσοφικό, εντάξει. Και ο βία σου λέει, λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να την πιει στη θάλασσα. Υπήρχε ένα θέμα τότε. Αρκεί να πει στον άλλο να σταματήσει τα ποτάμια. Επειδή διαβάζω ένα βιβλίο εδώ, Θαλή, υπήρχε ένα θέμα για η θάλασσα να μεγαλώνει. Η θάλασσα μεγαλώνει, αλλάζει. Υπήρχε ένα ποτάμι και συνεχώ μέσα. Υπήρχε ένα θέμα. Εντάξει, το είχα καταλάβει ότι ξαφνικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια. Όχι, θέλω να πω. Όχι, δεν υπάρχει. Μια πρώτη τέλο πάντων συζήτηση. Τέλο πάντων. Πήρα διάφορα θέματα τέτοια τα οποία όμω άπτονται τη ζωή. Καταφέρω. Το σώμα του δεν είναι τι έχει να κάνει με τη ζωή. Έχει να κάνει με την ειδική άποψη ότι τα πάντα αλλάζουν. Πρωτοϊρακλήτη άποψη. Μία επεξεργαστή. Μία επεξεργαστή. Δεν έχει και ο Ηράκλειο να επεξεργαστεί. Να εισαγάγει δηλαδή τη ροή ως διαδικασία, ως τη διαδικασία μεταβολής των πάντων. Αυτό έπιασε ο Φίλιος όμως. Ναι. Δεν το πιάσε όμως όπως ο Δεν το πιάσε όμως όπως ο Ηράκλειος. Ο Ηράκλειος δεν υπήρχε. Ούτε ακόμη περισσότερο όπως ο Καρατήλος. Αυτό όμως το κείμενο το έγραψε ο Μίτσαρτ. Τα ήξερε όλα. Ναι, τα ήξερε. Να κάνω ένα σχόλιο. Για μένα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με βασιλιά της Αιγύπτου. Και όπως ξέρετε, ο Νείλος, τελευταία, ποιο αιώνα ανακαλύφθηκαν οι καταγωγοί, οι πηγές του δηλαδή. Από ποια όρη είναι αυτοί οι δύο αρχαιολόγοι Βρετανοί, οι οποίοι ο ένας το πάλι έτσι κι άλλος αλλιώς, και τελικά ο ένας υποχώρησε, ο άλλος επέμεινε και τη βρήκε τελικά. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος μύθου ότι τελικά από πού τόσο νερό. Εκτός το ότι, να πω και ένα άλλο σχόλιο, ως Σάμιος, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα γύρω από το Πυθαγόριο θεωρεί που πάει αλλού. Ναι. Το θέμα του Νείλου που ήταν ένα τεράστιο ποτάμι, να το πω έτσι, και ξεχύλιζε και ξαναδημιουργούσε θέματα ιδιοκτησίας γύρω από αυτούς οι οποίοι είχαν περιοχθεί. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ πρακτική, την οποία δεν ήσουν να τη δεις. Αυτός ο φίλος που είπα τη Σάμου, ο πρώτος ο φίλος που είναι μαθηματικός, έχει γίνει πλέον γραφικό όταν μας φέρνει, ας πούμε, αυτή την που το λέει κιόλας, Αρπεδόνη. Στην Κύπρο το έχουν. Η Αρπεδόνη λοιπόν είναι ένα εντελώς... Το ορθογόνιο 3-2. Ναι, αλλά η Αρπεδόνη είναι ο τρόπος. Μοιάζει και σε φωτοτυπία, δηλαδή σου δίνει το σφαγγάκι δώρο και μια φωτοτυπία. Όταν πήγε λοιπόν ο Πυθαγόρας στην Αίγυπτο, όταν πήγε στην Αίγυπτο και είδε πως αυτή η πρακτική με την Απερδόνη, οι Απερδονάτες μετρούσαν μετά, όταν μαζευόταν το νερό, αυτό και μετρούσαν πάλι έναν τρόπο πολύ πρακτικό. Έχει γράψει μετά πόσο μεγαλύτερη τη γράψανε δύο. Αφημέσω ειδό του Παγκαλίου. Αυτό το ένα σχόλιο πάνω στο ότι για μένα αυτή η απάντηση που του δίνει σχετικά είναι σαν να του λέγε για λέω τώρα. Μεταξύ, το διαβάσω το κείμενο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Α, ωραία, συγγνώμη. Να το διαβάσουμε λίγο. Δεν είναι. Η έννοια δε του καθομένου ή το τιάχα. Ο βασιλεύς των Αιγυπτίων Άμασης χαιρετίζει το βίαντα των σοφότων μεταξύ των Ελλήνων. Ο βασιλεύς των Αιθιώπων συναγωνίζεται μαζί μου περί ευφυΐας. Επειδή δεν νικήθη εις όλα τα άλλα, έχει συντάξει ένα πρόβλημα παράξενο και δύσκολο, με διατάσει να πιω ολόκληρη τη θάλασσα. Η συμφωνία μας είναι, αν το λύσω, να καταλάβω... Αν το λύσω, όχι αν την πιω. Αν το λύσω το έλλειμμα, ναι, ναι. Άρα η απάντηση είναι αυτή που έλεγε. Να έχει ποιο είναι. Να πιει όλη τη θάλασσα. Να πιει όλη τη θάλασσα. Αλλά έλλειμμα αυτό είναι αυτό. Είναι έλλειμμα, Ή κατόρθω. Έλλειμμα. Να το διαβάσουμε σε ανέκριση. Διάσω στο αρχαίο. Βασιλεύς Αιγυπτίων Άμασης, λέγει Διάδη, σοφότα το Ελλήνο. Βασιλεύς Αιθιώπων, έχει προζεμέ σοφίας άμυνα. Η τόμνος δε της άλλης επιπάσης συντέθηκεν άτοπον επίταγμα και δεινών εκποιεί με και λέγω την θάλασσα. Επίταγμα. Επίταγμα. Άλλο ένιγμα. Επίταγμα και δεινών. Ναι, το δεινό, ναι. Επίταγμα. Λέω να κάνεις αυτό το κατόρθωμα. Γι' αυτό λέω, δεν είναι έλλειμμα. Δεν ξέρω τώρα τι απόλυσε στο κατόρθωμα. Αυτό τόνισε ο βίας με το να του πει. Σταμάτησε τα ποτάμια για δύο. Οπότε δεν έγινε το ζήτημα της πρόσης. Ο βασιλεύς των Αιθιώπων είπε στον Άμαση να πει στη θάλασσα. Για ποιο λόγο. Για να σου δώσω αυτές τις πόλεις. Ο λόγος λέει,
αφού... Η συμφωνία μας είναι, αν με νίκησες όλα, λέει, αφού τον νίκησες όλα, λέει ο Αμάσης, θα καταβούνει ότι κάνει. Μεταξύ τους τώρα που παίζουν, έτσι. Αλλά αυτό είναι ο συμβόσιος. Ο συμβόσιος υπάρχει ένα έγκλημα. Το οποίο πρέπει να το λύσεις, κανείς να το λύσεις. Είναι το θέμα του συμβόσιου, είναι κάτι, υπάρχει ένα θέμα. Συνήθως είναι έγκληματα, μαθηματικά θέματα, διάφορα. Και διάφορα ζητήματα λογικής. Ναι. Το ένα ήταν περί έρωτος του Πλάτωνα και αυτό είναι περί οικονομίας. Αυτό και αυτό είναι. Και περί πολιτικής. Αυτό δεν έχει ένα. Έτσι μας είπε. Περί πολιτικής δεν μας είπες πιο πολύ ότι είναι. Όχι, ήταν πολιτική. Η σοφή ήταν σοφή. Η σοφή ήταν πολιτική και ασχολούσαν με πολιτικά θέματα. Και το συμπόσιο είχε θέματα πολιτικά. Ναι. Το πρώτο θέμα που πήγε ήταν περί τυραννίδους. Ναι. Το δεύτερο ήταν περί δημοκρατίας. Ναι. Το τρίτο ήταν περί οικίας, πώς κυβερνάται μια οικία. Μετά πιο κάτω ήταν διατροφής. Πώς θα φάμε. Μετά στο τέλος είχε το... Περί νομοθεσίας. Σωρώ να μιλάνε για την νομοθεσία στην Αθήνα. Είναι διάφορα. Ναι. Ναι. Έχει πολλά. Έχει πολλά θέματα, πολλά θέματα, τα οποία τοποθετούνται όλοι. Και δεν φτάνουν όλοι μαζί να πει ότι γίνεται μια συζήτηση και κάποιο πείθεται και κάπω μαζεύεται κάπω ένα. Ο καθένα λέει αυτό που πιστεύει, αυτό που έχει στο νου του. Το οποίο όμω το κείμενο γράφει ότι σε κάποιο σημείο, δεν το θυμάμαι τώρα, ότι δεν είναι λάθο. Ναι, ιστορικά το έχουν πει. Ναι, δηλαδή το ρώτησε αυτό, το μηδέν έκαναν. Ο Χίλμαν και ο Θεμονίου λέει το μηδέν άρα. Το έχει πει, όντως. Ναι, λένε τη σοφία στο καθένα. Ο καθένας λέει τη σοφία του χωρίς να είναι. Χωρίς να είπε ότι το άλλο είναι λάθο. Σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εγώ τώρα. Να το διαβάσουμε για το κείμενο, να φτάσουμε πιο κάτω έτσι να μπορέσουμε κάπω να το μαζέψουμε. Δεν είναι φιλοσοφικό το κείμενο, δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δεν πάνε να λύσουν θέματα. Τοποθετούνται όλοι επί κάποιων θεμάτων. Και μάλιστα τοποθετούνται άμα. Άμα το διαβάσουμε προς τη θέση, είναι αρκετά τα θέματα. Δεν πάει να πείσει ο ένας τον άλλον. No. Αν και στη δημοκρατία, τη δημοκρατία, όλοι λένε καλά πράγματα. Δηλαδή, στο τέλος. Δηλαδή, αυτό μου φάνηκε λίγο παράξενο. Θα έχει ενδιαφέρον κάποτε στο μέλλον να το δούμε αυτό. Να διαβάσουμε αυτό το συγκεκριμένο. Επειδή δεν νικήθηκε σε όλα τα άλλα, έχει συντάξει ένα πρόβλημα παράξενο και δύσκολο, με διατάσει να πιω ολόκληρη τη θάλασσα. Η συμφωνία είναι, αν το λύσω, να καταλάβω πολλά χωρία και πόλεις ειδικά σου. Αν δεν το λύσω, να του παραχωρήσω την περιοχή γύρω από την Ελεφαντίνη. Σκέψου λοιπόν και στείλε ο πίσω ευθύνσει των Λιλόξενων. Αν είναι αυτό που έφερε. Όπως θα μείνω, δεν είναι επεισόδιο, δεν είναι. Όσα πάλι χρειάζεται να γίνουν από εμέ εις φίλους ή συμπολίτε σου, εκ μέρους μου δεν θα υπάρξει καμία δυσκολία. Μετά την ανάγνωση αυτών, ο Βίας δεν επερίμενε πολύ, αλλά αφού εσχέθη ο λίγο μόνος του και έπειτα συνομίλησε ο λίγο με τον πλεόγνωμο που εκάθεται κοντά του, είπε: Ο Βίας, απάντησε. Τι λέγεις να αυκρατείτε, θα θελήσει ο Άμασης που είναι βασιλεύς τόσων πολλών ανθρώπων και έχει εξαίρετον χώρα να πει τόση θάλασσα διασήμαντα και ελεηνά χωριά? Και ο Νερόξενος γέλασε και είπε: Παραδέξου Βία ότι θα θελήσει και σκέψουν τι μπορεί να γίνει. Ας απαντήσει λοιπόν, είπε, εις τον Αιθίωπα να σταματήσει. Ας απαντήσει λοιπόν, είπε, εις τον Αιθίωπα να σταματήσει τους ποταμούς που χύνονται εις το πέλαγος, ενώ ο αυτός πίνει τη θάλασσα που υπάρχει τώρα. Διότι η διαταγή εδόθη δια αυτήν και όχι δια εκείνη που θα σχηματιστεί. Εδώ είναι το ματρόι. Εδώ είναι το αρχιτικό ματρόι. Ναι. Η συμφωνία είναι να πει ότι θέλω αυτή τη θάλασσα. Εγώ θα αρχίσω να την πίνω. Αλλά μετά πρέπει να σταματήσει τα ποτάμια εσύ. Γιατί αν πρέπει να ποτάμια. Είναι άλλη θάλασσα εκεί. Καλαπούρι και αυτό που πέρασε. Το παρέμει μέσα εδώ. Τη ροή που λέμε εμεί. Ναι, έχει ροή. Το λέγα τώρα. Του Ηρακλή. Το τώρα είναι εδώ τα τάφη. Το τάφη δεν. Λοιπόν, λέει, συνεχίζει. Μόλις μετά είπε αυτά ο Βίας, ο Νιλόξενος όρμησε από τη χαρά του να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει. Ενώ δε οι άλλοι με επένους επιδοκίμαζαν την απάτηση του Βία του, ο Χίρον γέλασε και είπε: Πριν να καταποθεί και εξαφανιστεί η θάλασσα αυτή, να κρατήσει, να πλέψει και να υπήρξει στον Άμαση ότι πρέπει να μην ερωτά
με τι τρόπον θα εξοδεύσει τόση πολύ άλμην, αλλά μάλλον πώς θα καταστήσει τη βασιλεία του πόσιμων και γλυκιά. Να το γυρίζει στο στους υπηκόρους του. Το γυρίζει άλμην. Έτσι το γυρίζει στο πολιτικό. Για το ζήτημα αυτό είναι ικανότατος να δώσει συμβουλή ο Δίας και να τον διδάξει άριστα εκείνα που αν τα μάθει ο Άμασης δεν θα χρειαστεί πλέον για τους Αιγύπτιους των χρυσών ποδονητήρα. Είχαν κάποιον ποδονητήρα και τι έκανε, το έκοψε σε κομμάτια, δεν ξέρω τον έλειωσε και έκανε ένα άγαμα. Και είπε ας πούμε στους Αιγύπτιους, ρε παιδιά τώρα, εσείς τώρα πάτε και προσκυνάτε αυτό το χρυσό θεό ξέρω που έχουμε φτιάξει. Ενώ πριν πλέναν τα πόδια μέσα εκεί και φτύναν. Το λέει στις παρατηρήσεις πιο κάτω. Αλλά όλοι, αφού θα είναι καλός, θα τον τιμούν και θα τον αγαπούν και αν ακόμα αποδεχθεί ότι η καταγωγή του είναι χιλιάκις ταπεινωτέρα από ό,τι είναι τώρα. Εννοείται για το ποδονητήρα. Αλήθεια, πρόσθεσε ο περίοδος, αξίζει να συνεισφέρουμε όλοι ανδρακάς, όπως λέγει ο Όμηρος, παρόμοια δώρα εις τον βασιλέα. Διότι η προσθήκη αυτή είναι το εμπόρευμα. Εμπόρευμα είναι... εμπόρευμα είναι η απάντηση του Βίαντος, χάρη στις οποίες έγινε το ταξίδι του Νιλόξενου, προσθήκη δε, εσυμβουλέ περί του καλύτερου τρόπου της εξασκήσεως μοναρχίας, τα οποία θα προσφέρουν ως δώρο και αυτά είναι σπουδαιότερα. Διότι η προσθήκη αυτή εις το εμπόρευμα και δι' εκείνον θα έχει μεγαλύτερη αξία και εις ημάς θα είναι περισσότερο από όλα ωφέλιμος. Και εδώ έρχεται η ιστορία να κάνουν κριτική στη μοναρχία, επειδή ήταν μονάρχης ο Άμωσης. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι που ήταν περί... Μοναρχία, πάλι χρόνος Μακεδονία. Για αυτό το κομμάτι. Τώρα... Είναι καθαρό ότι επικάλλει την ροή. Με το τώρα, το νύν που δεν είπα. Νομίζω ότι είναι ιδίου μέντο τώρα. Και αφού τέλος πάντων συζητάνε όλα τα θέματα, επιμέρους θέματα, μπαίνει και στο τέλος ο μύθος του ο μύθος πως σώθηκε ο νεαρός, πως λέγεται, με την πρόνοια του Θεού. Δηλαδή η φύση, τα δελφίνια τον σώσανε από τον απηγή. Και τον Αρίωνα, ναι. Και βάζει, ας πούμε, το θέμα της θείας πρόνοιας του Θεού, ας πούμε, τέλος πάντων, ο Πλούταρχος στο τέλος, όχι μονάχα με τα κοινωνικά θέματα και τα πολιτικά, βάζει και αυτό το στοιχείο. Μήπως αυτός είναι ο στόχος του Πλούταρχου για όλο το έργο. Κοίταξε, γεραίας. Όπως μπερδεύσει. Είναι αρχιερέας, είναι προφήτης. Είναι αρχιερέας του συναδελφού. Προφήτης. Έχει τον ανώτατο βαθμό των δελφών. Ποιος είναι ο προφήτης? Είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει τα λόγια της παιδείας. Προφημή, έτσι, προλέγω. Προφημή, προλέγω. Για να σας ερμηνεύει τα λόγια της παιδείας, τι προέλεγε. Αυτά, αυτό που έλεγε η παιδεία. Τα ερμηνεύει η παιδεία που έζανε τις γραφείες. Όπου το έργο του προφήτη, αυτά τα λόγια της άλλης γραφείας, θα τις κάνει λόγο. Κάτι άλλο. Δηλαδή τα επιμέρους κομμάτια έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Περισσότερο εντάξει αυτού που προγραμματίζει εκτός αυτού, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι αυτά που ανακαλύπτει ο Πλάτωνος Πρωταγόρα. Ότι χαρακτηρίζονται από τους χαρακτηρίζει την αρχαιολογία της λακωνική. Αυτό που γίνουν οι στρατιώτες θα το κάνουν μετά την φιλοσοφία. Δεν είναι φιλοσοφία, είναι ότι είναι πολιτικοί άντρες, διακρίνονται στις πόλεις τους ο καθένας. Κυρίως για την νομοθεσία, είναι νομοθέτης. Σημειωτώνω ότι ο Πλάτωνας πολιτεία δεν συμπεριλαμβάνει, στο Πρωταγόρα μάλλον, δεν συμπεριλαμβάνει
τον Περίανδρο μεταξύ των δεσμών, διότι ο Περίανδρος είναι τυράννος. Είχε πολύ άσχημη γνώμη για τους τυράννους. Αντί του Περίανδρου είχε τον Μίσονα τον Κινέα, έναν αγρότη σοφό από την Βιωτία. Και βεβαίως η κατάλληλη των σοφών σε μια προφιλοσοφική περίοδο καταλαβαίνει ότι είναι κάτι μεταβλητό. Όχι διάφοροι κατάλληλοι που κυκλοφορούνται εκείνη την περίοδο. Ίσως ωραία θα ήταν να μαζέψουμε όλους αυτούς και να πούμε και τα λεπτά επί ο καθένας. Δηλαδή, να μην μπούμε σε αυτή την κλούτα. Το θέμα είναι 17, το θέμα είναι αυτό του σοφούς. Είναι ότι είναι πρόσφατα μεταξύ με την πραγματικότητα. Δηλαδή ο Θαλής, ο οποίος είναι το πρόσφατο σε εμάς, λόγω της εναστολής με την γεωμετρία και την αστρονομία, γεννήθηκε το 1950. Είναι παλιός. Ότι είναι δηλαδή στο μέσο, στα μέσα του 7ου αιώνα. Είναι παλιό. Και ο Θαλής καταλέγεται και στις δύο κατηγορίες, είναι και σοφός και φιλόσοφος. Δεν έχουμε κείμενα του Θαλή. Όχι. Έχουμε ότι έχει μία από τους δοξιογράφους. Αλλά για αυτούς τους σοφούς έχουμε τα γνώθης αυτών, το ξέρουμε όμως ότι ο Θαλής είναι ο πρώτος. Αυτά να μαζεύει, να μαζεύαμε αυτά. Που έχεις για τη διάμετρο. Αυτά είναι στον Πολαγόρο τώρα. Από εκεί ήταν. Το μηδέν να έκανε το... Όχι, αυτό είναι και στο Χαρμίδι. Και στο Χαρμίδι, ναι. Απλά στον Πολαγόρο είναι... Αλλά... Υπάρχει ένα παραμύριο. Δηλαδή πως έπρεπε να τα μαζέψουμε εμείς, θα τα έχουμε σε ένα κατάλογο όλα αυτά. Θα υπάρχουν σε αυτά τα σπέκτια. Και δέχα τώρα που γιατί επειδή η σειρά είναι η πρώτη φιλοσοφίσαντες. Ναι, γιατί λέω στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου που κάνουμε για τους πρώτους φιλοσοφίσαντες ή τους προσωπικούς που αρέσει στο πρόσφατο τίτλο, σε μένα μου αρέσει. Όχι. Εδώ δεν μου αρέσει. Τι αρέσει, τους αλληλεί. Τους λέω προσωπικούς. Πού είναι προσωπικούς. Ποια είναι η διαφορά σα. Ο Κώστας δεν θέλει να την κλέβει έτσι. Γιατί. Γιατί δεν θέλει τόσο κάτι να το κάνει. Είναι από την περιοχή για αυτούς. Μπορεί να είναι θετικό για αυτούς. Είναι το μη. Είναι το μη ο Σοκράτης. Αλλά. Γιατί έστειλε στη φιλοσοφία ίσω. Ο Δημόκριτος και ο. Πώς το λένε ο άλλος. Δεν είναι πρόσωπα δική. Και όμως είναι σιώμα. Και όμως συγκαταλέγω του καταλήγους. Το ξέρω. Ναι. Θεώρησε. Νομίζω πότε πέθανε ο Δημόκριτος. Είναι σύγχρονος ο Σοκράτης ο Δημόκριτος. Είναι την ίδια εποχή. Ναι, την εποχή. Και μάλιστα πήγε στην Αθήνα. Ναι. Δεν τον αναφέρει πουθενά νομίζω ο Πλάτωνας. Αυτό είναι το δουλειό. Νομίζω ότι ο Πλάτων... Η διαφορά, να σας πω πώς έχω καταλάβει εγώ τη διαφορά. Αυτό μόνο. Όλοι αυτοί, από το Θαλή μέχρι τον Ηράκλειο, για μένα, γιατί μένα εκεί τελειώνει τόσο κρατικό, λέω και έτσι την πλέκει ο Σταμάτης. Αυτό το βιβλίο που διαβάζει. Όλοι αυτοί οι προσωπικοί που κάνουν εδώ μείνανε στην ιστορία γιατί κάνανε ένα πολύ μεγάλο έργο για την ανθρωπότητα. Ποιο? Απομυθοποίησαν τα φυσικά φαινόμενα από τις δυσδαιμονίες και από το ότι έχουν υποκείμενο με λόγο και με σκέψη. Ο Δίας βρέχει, βροχή, κάνει αυτό γιατί σου κάνει κακό στο χωράφι εσένα, γιατί είσαι κακός άνθρωπος, έβρεξε ο Θεός. Ή επειδή είσαι καλός εσύ, σου έδωσε καλύτερη βροχή όταν έπρεπε. Αυτά τα πράγματα οι προσοκρατικοί τα απομυθοποίησαν. Είπανε δεν υπάρχουν σαν φυσικά φαινόμενα προθέσεις, δυσδαιμονία. Έρχεται ο Σοκράτης, αφού το καθαρίσαν το τοπίο από τη φύση και όλα τους τα έργα είναι περί φύσεως, αν προσέξετε. Γιατί δεν ξέρω, αυτό είναι και μια λεπτή κρατή, φυσιολόγη. Ναι, γιατί όλοι λέγανε περί φύσεως, γιατί λέγανε πώς είναι ο ουρανός, αυτά τα φαινόμενα φυσικά. Αυτή είναι η προσοκρατική. Έρχεται ο Σοκράτης και τι λέει. Το πρώτο που λέει ο Σοκράτης είναι το εξής. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα φυσικά φαινόμενα. Τα λύσανε οι προηγούμενοι μας ωραία. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνο τα κοινωνικοηθικά. Δηλαδή τι κάνει ο άνθρωπος στην κοινωνία. Και έτσι κάνει το μη στη φιλοσοφία. Δεν ασχολείται με τα φυσικά. Λέω, δεν είναι το μη στη φιλοσοφία, είναι πέρασμα στη φιλοσοφία. Πέρασμα. Γιατί...